Συγκινήθηκε πάρα πολλές φορές εδώ στα live. Είμαι ο άτιμος. Εντάξει, ναι, είμαι ευσυγκίνητος και δεν είμαι και στα καλύτερά μου τελευταία. Εντάξει, το παλεύω να πατήσω στα πόδια μου. Μέσω του χορού όμως ξεχνιέστε για το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχετε. Πάντα. Όχι μόνο εγώ, και όλος ο κόσμος. Ένας υπέροχος τρόπος ψυχοθεραπείας. Βοηθάς το σώμα σου, σε αδειάζει το πνεύμα σου, η ψυχή σου, καθαρίζεις. Αυτό που σας συμβαίνει κάτι πολύ προσωπικό, να φανταστώ. Ναι, δυστυχώς. Δεν θέλατε να το σχολιάσετε. Έτσι καλύτερα το ξέρει και ο κόσμος. Έχω χάσει τη μαμά μου εδώ και 6 μήνες και το παλεύω. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Πάνω απ' όλα, όλα τα άλλα έρχονται. Από την τηλεόραση έχετε βγάλει ικανοποιητικά χρήματα. Κοίταξε, όπως όλος ο κόσμος, κάποτε βγάλαμε όλοι κάποια λεφτά. Και όπως όλος ο κόσμος, έτσι είμαι και εγώ, όλοι τώρα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα σωθούμε. Στερηθεί σε όλα αυτά τα χρόνια για τον αθλητισμό, γιατί σίγουρα έχει στερηθεί κάποια πράγματα. Ναι, απλά δεν το βλέπα έτσι. Δηλαδή, δεν το βλέπα σαν. Σίγουρα υπήρχαν δυσκολίες και πολλές δυσκολίες. Απλά είναι μια επιλογή προσωπική που όταν αγαπάς αυτό που κάνεις πάρα πολύ, γίνεται, ας πούμε, οι δυσκολίες γίνονται σύμμαχοί σου. Τους κάνεις σύμμαχούς σου. Οπότε το είδα και το βλέπω σαν ένα υπέροχο ταξίδι, το οποίο έχει πολλούς σταθμούς δύσκολους, αλλά νομίζω αυτή η Θάκη, όσο πιο αργά την φτάσεις και όσο περισσότερες δυσκολίες και κύκλοπες συναντήσεις, τόσο πιο δυνατός θα βγεις μέσα από αυτό το πράγμα. Χρόνο θα ξεκινήσει το Dancing with the Stars. Έχει γίνει πρόταση για να είσαι κριτική επιτροπή. Εντάξει, δεν θα πάρω όλες τις κριτικές επιτροπές, Βάρνα. Κοίτα, αυτό έχει να κάνει με χορό και έχει να κάνει με νέα παιδιά και αυτή ήταν και η μεγάλη πρόκληση για μένα. Έχω αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια και το βλέπω λίγο σοβαρά και θεωρώ πως εντάξει, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να δοκιμάζονται σε κάτι το οποίο έχει τέτοιες απαιτήσεις. Έχει και μια δόση τρέλας και μια κωμικότητα. Ναι, φαντάζομαι με αυτή την, ας πούμε, προσέγγιση, ναι, θα το κάνω. Ναι. Έχεις δεχτεί φλερτ μέσω social media? Φαντάζομαι, εντάξει, πολλοί κόσμος έχει δεχτεί φλερτ και εγώ φυσικά, ναι. Πώς αντιμετωπίζεις, με θα απαντήσεις? Θυμάμαι τα βράδια, κρύβομαι στο ψυγείο, τρώω σαπούνια, ξέρω εγώ, τίποτα, μια χαρά. Η επικοινωνία είναι εσύ διαμορφώνεις τα πλαίσια μέσα στα οποία γίνεται. Εκεί στο Dancing with the Stars θα μπορούσες να είσαι? Όχι, εντάξει, τώρα τι να σου πω. Εντάξει, έχει να κάνει με συγκεκριμένους χορούς. Τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς που κάνουμε εδώ τους γνωρίζω. Τώρα τα Latin Salsa, όλα αυτά που κάνουν συγκεκριμένους χορούς, δεν τους γνωρίζω. Θα μου λένε και εσύ όμως τώρα. Εντάξει, προσπαθώ. Προσπαθώ. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ. Σε άκουσα σε μια πρόσφατη συνέντευξή σου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου να μιλάς για υιοθεσία, για παιδί, ότι είσαι έτοιμη ουσιαστικά να υιοθετήσεις ένα παιδί. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι μου έχει περάσει από το μυαλό και σαν σκέψη είναι όμορφη. Αυτό είπα. Τώρα είναι μια σκέψη, δεν ξέρω πού. Δεν είναι μια σκέψη τώρα, γενικά. Κάποια στιγμή το σκέφτηκα και θα ήταν κάτι πολύ όμορφο. Συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Πρόσφατα έγινε μια δήλωση από την κυρία Βιτάλη για την Πάολο που εσείς συνεργάζεται πάρα πολύ. Όπου είπε ότι τη βλέπουμε περισσότερο γυμνή και όλοι ασχολούνται 2 ώρες και μιλάνε για εκείνη. Πώς σας φάνηκε αυτή η δήλωση? Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό. Γιατί συνεργάζεται πάρα πολύ με την κυρία Πάολο. Μπορεί να έχει την άποψή του, σε μια δημοκρατική χώρα ζούμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κρίνεται γι' αυτό που λέει. Όπως κρίνεσαι κιόλας. Αυτό όπως και εγώ εδώ λέω κάτι και κρίνομαι και κρίνω ταυτόχρονα, αυτό ισχύει για όλους μας. Εγώ με την Πάολο δουλεύω και είναι μια εξαιρετική performer, τραγουδίστρια και άνθρωπος κυρίως, οπότε όλα τα άλλα μου είναι διάφορα. Περιμένα μου θέστε ο πιο αυστηρός κριτής, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ο Ιβάν ο πιο αυστηρός κριτής. Ο καθένας είναι αυστηρός με τον τρόπο που εκείνος επιθυμεί. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πολύ αυστηρός, αλλά ταυτόχρονα είμαι, επειδή ακριβώς ξέρω τι σημαίνει να είσαι χορευτής και να έχεις παλέψει αυτή τη χώρα για αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι πρέπει να είμαι τόσο σκληρός όσο και ευγενικός απέναντι στα παιδιά.
Συναντήσαμε όμως και τη Δούξα Νομικού. Χαρούμενη, υπεύλαμπρη, λίγες μέρες μετά το γάμο της. Νιόπαντρη. Νιόπαντρη. Και τι δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό μετά το γάμο, αφού συζούσαν με τον αγαπημένο. Για να δούμε λοιπόν τι μας είπε. Πώς είναι οι πρώτες μέρες τώρα του γάμου? Όμορφες, γλυκές, ίδιες. Δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά. Είχες πει ότι να μην ο κόσμος να μην τραβάει κάποια πλάνα και αυτά, και κάποιοι το πρόδωσαν μέσα από τα Insta Stories. Αυτό το είχα πει. Δεν είχα πει εγώ για κάτι. Για τα μέτρα, κάτι ακούστηκαν για τα μέτρα. Πού μου το έχεις πει εσύ, βέβαια? Δεν είχαμε πει κάτι εμείς και γενικά δεν ενοχλήθηκα καθόλου. Ήταν μια πανέμορφη στιγμή για εμάς και τη χαρήκαμε μαζί με φίλους και τελικά χάρηκαν κι άλλοι πολύ μαζί μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις όμορφες ευχές. Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά αγάπη, 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 γιατί μόνο αυτό έχει σημασία. Τώρα βέβαια έχουμε και την επιστροφή του Γιάννη του Λάτσιου, που είχατε συνεργαστεί και στο Dancing with the Stars. Βεβαίως. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψε. Φαντάζομαι όλοι μας χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τον αγαπάμε πολύ. Είναι ο διευθυντής της καρδιάς μας που λέμε, αλλά το εννοούμε. Θα ξανασυνεργαζόσταν τώρα για τον Dancing, θα τον δούμε, μπορεί να τον δούμε στην κριτική επιτροπή και σαν προσέγγιση. Λες να κάνει μια guest εμφάνιση χορευτική, τι εννοείς? Στο Dancing του χρόνου που θα γίνει, κριτική επιτροπή να τον δούμε πάλι. Α, όταν τον βρείτε τον κύριο Γιάννη Λάτσιο, θα σας τα απαντήσει όλα. Τώρα είμαστε εδώ, στο You Think and Dance. Δεν σε βλέπουμε πάντως καθόλου αγχωμένη φέτος. Δεν έχω άγχος. Γενικά απολαμβάνω ό,τι μου συμβαίνει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που μου τα έχει φέρει έτσι όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά στην Κατερίνα και σε όλη την παρέα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία μιλάει πάντα. Γλυκιά. Δεν γνωρίζει ακόμα ή και να γνωρίζει, μπορεί να μην θέλει να πει τι θα κάνει του χρόνου. Βέβαια. Αυτό που ξέρουμε είναι σίγουρα στο δυναμικό του αντένα. Θέλει, τώρα, αν θα κάνει τον Dancing with the Stars, αν θα παρουσιάσει ένα άλλο project, ναι. Δεν το ξέρουμε, αλλά σίγουρα κάτι θα κάνει η κοπέλα. Κάτι αντίστοιχο όμως.